Δευτέρα Καθολική Επιστολή Αποστόλου Πέτρου. Β' Πέτρου, κεφάλαιο 1. Σημεών Πέτρος, δούλος και Απόστολος Ιησού Χριστού, της ισότιμων ημίν λαχούς υπίστην εν δικαιοσύνη του Θεού ημών και σωτήρωση Ιησού Χριστού. Χάρις ημίν και ειρήνη πληθυνθεί εν επιγνώση του Θεού και Ιησού του Κυρίου ημών. Ως πάντα ημίν της Θείας δυνάμεως αυτού τα προζωήν και ευσέβειαν δεδορημένης δια της επιγνώσεως του καλέσαντος ημάς δια δόξης και αρετής, διόν τα τίμια ημίν και μέγιστα επαγγέλματα δεδόρητε, είναι δια τούτων γέννηστε θείας κοινωνή φύσεως αποφυγώντες της εν κόσμο εν επιθυμία φθοράς. Και αυτό τούτο δε σπουδήν πάσαν παρισυνέγκατες επιχορηγήσατε εν τη πίστη ημών την αρετήν, εν δέ τη αρετή την γνώσιν, εν δέ τη γνώση την εγκράτειαν, εν δέ τη εγκρατεία την υπομονήν, εν δέ τη υπομονή την ευσέβειαν, εν δέ τη ευσεβία την φιλαδελφίαν, εν δέ τη φιλαδελφία την αγάπην. Ταύτα γαριμήν υπάρχοντα και πλεονάζοντα, ουκ αργούς ουδέα κάρπους καθίστησιν εις την του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού επίγνωσιν. Ο γαρμή πάρεστη ταύτα, τυφλός εστί, μοιοπιάζον, λήθην λαβών του καθορισμού των πάλε αυτού αμαρτιών. Διο μάλλον αδελφοί, σπουδάσατε βεβαίαν ημών την κλίσιν και εκλογήν ποιήστε. Ταύτα γαρπιούντες, ου μη πτέσετε ποτέ. Ούτω γαρ πλουσίως επιχορηγηθήσετε ημίν είσοδος εις την αιώνιον βασιλείαν του Κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού. Διό ούκα μελίσου αεί ημάς υπομνημίσκην περί τούτων, και περιδότας και εστηριγμένους εν τη παρούση αληθεία. Δίκαιον δε ηγούμε, εφόσον ημί εν τούτο το σκηνώματι διεγείρην ημάς εν υπομνήσει, ειδώς ότι ταχυνή εστίν η απόθεση του σκηνώματός μου, καθώς και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εδήλωσέ μη. Σπουδάσω δε και εκάστοτε έχειν ημάς μετά την εμήν έξοδον, την τούτον μνήμην ποιήστε. Ού γάρ σε σοφισμένης μύθης εξακολουθήσαντε σε γνωρίσαμεν ημίν, την του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού δύναμην και παρουσίαν, αλεπόπτε γεννηθέντες της εκείνου μεγαλειότητος. Λαβών γάρ παραθεού πατρός τιμήν και δόξαν φωνής εν εχθήσεις αυτό τι άσδε, υπό της μεγαλοπρεπούς δόξης, ούτως έστειν ο Υιός μου αγαπητός, ισόν εγώ ευδόκησα, και ταύτην τη φωνήν ημίς οικούσαμεν εξ ουρανού εν εχθήσαν, συν αυτό όντες εν το όρητο Αγίο, και έχομεν βεβαιότερον των προφητικών λόγων, ο καλός ποιείται προσέχοντες, ως λίχνο φαίνονται ένα αυχμηρό τόπο, έως σου ημέρα διαυγάσει και φωσφόρος ανατύλιεντες καρδίες ημών. Τούτο πρώτον γινώσκοντες ότι πάσα προφητεία γραφής ιδίας επιλύσεως σου γίνεται. Ουγαρ θελήματι ανθρώπου είναι έχθη ποτέ προφητεία, αλλ' υπό πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι. Β' Πέτρου, κεφάλαιο 2. Εγένοντο δε και ψευδοπροφήτε εν το λαό, ως και εν ημίν έσονται ψευδοδιδάσκαλοι. Ή την εσπαρισάξου συνερέσει απολία και τον αγοράσαντα αυτού δεσπότην αρνούμενοι, επάγονται σε αυτή ταχυνήν απώλειαν. Και πολλοί εξακολουθήσου συν αυτών τε ασελγίε, διούσι οδό τη αλήθεια βλασφημηθήσετε. Και εν πλεονεξία, πλαστή λόγοι ημά εμπορεύσονται, ή στο κρίμα έκπαλε ού καργή, και η απώλεια αυτών ουν ιστάξει. Ή γάρο Θεό αγγέλων αμαρτισάντων ου κεφίσατο, αλλά σειρές ζώφου ταρταρό σας παρέδοκεν εις κρίσιν τηρουμένους και αρχαίου κόσμου ουκ εφίσατο, αλλά όγδον νόη δικαιοσύνης κήρυκα εφύλαξε κατακλυσμών κόσμου ασεβών επάξας και πόλης Σοδόμων και Γομόρας τεφρόσας καταστροφή κατέκρινεν, υπόδειγμα μελόντων ασεβήν τεθικός και δίκαιον Λότ καταπονούμενον υπό της των αθέσμων εν ασελγή αναστροφή ερίσατο, βλέμμα τη γάρ και ακοή ο δίκαιος εν κατοικών εν αυτής, ημέραν εξ ημέρας ψυχήν δικαία ανανόμης έργησε βασάνιζεν. Είδε Κύριος ευσεβής εκπειρασμού ρίεσθε, αδίκους δε εις ημέραν κρίσεως κολαζωμένους τυρήν, μάλιστα δε τους οπίσους αρκώς εν επιθυμία μοιασμού πορευωμένους και κυριότητος καταφρονούντας, τολμητέ αυθάδης. Δόξα σου τρέμους οι βλασφημούντες, όπου άγγελοι ισχύοι και δυνάμει μίζοντες όντες ου φέρουσι κατά αυτόν παρακυρίου βλάσφημων κρίσιν. Ούτι δε, ως άλογα ζώα φυσικά και γεννημένα εις άλωσιν και φθοράν, εν εις αγνοούσι βλασφημούντες, εν τη φθορά αυτών καταφθαρίσονται. Κομιούμενοι μισθών αδικίας, ειδονήν ηγούμενοι την εν ημέρα τρυφήν, σπήλοι και μωμοί εν τρυφώντες εν τις απάτες αυτών, συνευοχούμενοι ημίν, οφθαλμούς έχοντες μεστούς μιχαλίδους και ακαταπαύστους αμαρτίας, δελεάζοντες ψυχάς αστηρίκτους, καρδίαν για γυμνασμένη πλεονεξίας έχοντες, κατάρα στέκνα. Καταλυπώντες ευθείαν οδόν επλανήθησαν. Εξακολουθήσαντες τη οδό του Βαλαάμ του Βοσόρ, ως μισθών αδικίας ηγάπησεν, έλεξην δε έσχεν ιδίας παρανομίας.
Υποζύγιον άφωνον εν ανθρώπου φωνή φθενξάμενον εκόλλησε τον προφήτου παραφρονίαν. Ούτε εσύ πηγή άνυδρη, νεφέλε η πολέλαπος ελαυνόμενε, ίσο ζόφο του σκότου ει αιώνα τετήρητε. Υπέρογγα γάρ ματαιότητο φθενγκόμενοι δελεάζουσιν εν επιθυμίε σαρκώσα ελγίε, του όντω αποφυγώντα του εν πλάνη αναστρεφωμένου, ελευθερίαν αυτή επαγγελόμενοι, αυτοί δούλοι υπάρχοντε ει φθορά, ο γαρτή ήτητε, τούτο και δε δούλωτε. Η γάρ αποφυγώντε τα μοιάσματα του κόσμου εν επιγνώση του κυρίου και σωτήρωση Ιησού Χριστού, τούτη δε πάλι εν εμπλακέντε ητώνται, γέγονεν αυτή τα έσχατα χείρονα των πρώτων. Κρήτων γαρίν αυτή μη επιγνωκένε, την οδόν της δικαιοσύνης ή επιγνούσιν επιστρέψε εκ της παραδοθήσεις αυτής Αγίας εντολής. Συμβεύγε δε αυτής το της αληθούς παροιμίας, κείον επιστρέψας επί το ίδιον εξέραμα και ίσλους αμένη σκύλισμα βορβόρου. Β. Πέτρου, κεφάλαιον τρίτων. Ταύτην ίδιν αγαπητή, δευτέραν ημιν γράφω επιστολήν, ενές διεγείρω ημώνην υπομνήσει την ειλικρινή διάνοιαν. Μνηστήνε των προηρημένων ρημάτων υπό των Αγίων Προφητών και τη των Αποστόλων ημών εντολή του κυρίου και Σωτήρο, τούτο πρώτον γινώσκοντε ότι ελεύσονται επεσχάτων των ημερών εμπέκτε, κατά τα σιδεία επιθυμία αυτών πορευόμενοι, και λέγοντε, πού έστεινε η επαγγελία τη παρουσία αυτού. Αφίσγαροι πατέρε εκοιμήθησαν, πάντα ούτω διαμένει απαρχή κτίσεω. Λανθάνει γαρ αυτού τούτο θέλοντα ότι ουρανοί ήσαν έκπαλε και γη εξίδατο και διίδατο συνεστώσατο του Θεού λόγο. Διώνω τότε κόσμος είδατη κατακλειστής απόλετο. Η δεν είναι ουρανή και η γη το αυτού λόγω τε θησαυρισμένη εις υπηρή τηρούμενη εις ημέραν κρίσεως και απολίας των ασεβών ανθρώπων. Εν δε τούτο μη λανθανέτο ημάς αγαπητοί, ότι μία ημέρα παρακυρίω ως χίλια έτη και χίλια έτη ως ημέρα μία. Ου βραδίνει ο Κύριος της Επαγγελίας, ως την εσβραδιτή τα ηγούνται, αλλά μακροθυμείς ημάς, μη βουλόμενος την άσα πολέστε, αλλά πάντα στις μετάνοιαν χωρίσε. Ήξι δε η μέρα Κυρίου ως κλέπτης εν νυχτή, εν οι ουρανοί ριζιδών παρελεύσονται, στοιχεία δε καυσούμεν αληθίσονται, και γη και τα εν αυτή έργα κατακαΐσεται. Τούτων ον πάντων λιωμένων ποταπούς δι υπάρχειν ημάς εν αγίες αναστροφές και ευσεβίες, προσδοκώντας και σπέβδοντας την παρουσίαν της του Θεού ημέρας, δι εν ουρανοί πυρούμενοι λυθίσονται και στοιχεία καυσούμεν ατίκεται. Γενούς δε ουρανούς και γίν και νυν κατά το επάγγελμα αυτού προσδοκόμεν, εν εις δικαιοσύνη κατοικεί. Δυο αγαπητοί, ταύτα προσδοκώντες, σπουδάσατε άσπηλοι και αμόμητοι αυτό ευρεθήν εν ειρήνη, και την του Κυρίου ημών μακροθυμίαν σωτηρίαν ηγείστε, καθώς και ο αγαπητός ημών αδελφός Παύλος, κατά την αυτό δοθήσαν σοφίαν έγραψεν ημίν, ως και εν πάσες τις επιστολές λαλώνεν αυτές περί τούτων, εν εσέ στη δυσνόητα τεινά, άι αμαθείς και αστήριχτη στρεβλούσιν, ως και τα σλιπάς γραφάς προς την ιδίαν αυτών απώλειαν. Ημίσουν αγαπητοί, προγινώσκοντες φυλάσσεστε, ή να μύτη των αθέσμων πλάνησε να παχθέντες εκπέσετε του ιδίου στηριγμού. Αυξάνεστε δε εν χάριτη και γνώση του Κυρίου ημών και σωτήρωση Ιησού Χριστού. Αυτό η δόξα και νυν και η σημέραν αιώνος. Αμήν.